Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία σας, όπως να ευχαριστήσω και τους ομιλητές του πάνελ για τις παρεμβάσεις. Να ζητήσω συγγνώμη προκαταβολικά για την καθυστέρηση λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Αλλά νομίζω έτσι κι αλλιώς οι βάσεις του σημερινού θέματος συζήτησης είναι γνωστές στους περισσότερους και τις περισσότερες από εμάς. Και μπήκα νομίζω και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από όσα τουλάχιστον πρόλαβα και εγώ να ακούσω από τους ομιλητές του πάνελ. Η δικιά μας αντίληψη σε σχέση με την εργασία στην τοπική αυτοδιοίκηση και ο ρόλος της εργασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι μια σαφής διαφορά σε σχέση με την αντίληψη περί εργασίας που έχουν οι υπόλοιποι συνυποψήφοι. Αυτή η διαφορά στην ουσία είναι η πιο σημαντική από οποιαδήποτε άλλη επιμέρους προγραμματική θέση, καθώς αποτελεί τη βάση μέσα από την οποία εξετάζονται όλα τα επιμέρους ζητήματα και προτείνονται λύσεις τόσο αναφορικά με το ρόλο του Δήμου ως εργοδότη, αλλά και για το γενικότερο πλαίσιο του Δήμου της Δημοτικής Αρχής στην πόλη μας, στην Αθήνα. Σε σχέση με το με ποιους δουλεύει ο Δήμος, θα ήθελα να αναφέρω κάποια ζητήματα. Εμείς ως διοίκηση στο Δήμο, αυτό που επιθυμούμε να χτίσουμε είναι σχέσεις εμπιστοσύνης, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τη συλλογική εμπειρία που κατέχουν οι εργαζόμενοι στο Δήμο με τρόπο προωθητικό, με τρόπο λειτουργικό και τρόπο αποτελεσματικό προς όφελος του Δήμου, αλλά και προς όφελος κυρίως των δημοτών της πόλης. Οι εργαζόμενοι σήμερα δέχονται μια ανεπανάληπτη επίθεση που έχει να κάνει τόσο με τις αποδοχές και τα δικαιώματά τους σε σχέση δηλαδή με τους μισθούς, τις ασφαλιστικές του εισφορές, τις υπερορίες, τις συμβάσεις με τις οποίες δουλεύουν και έχουν ευέλικτες σχέσεις εργασίας, και έχει όμως ταυτόχρονα να κάνει και με μια επίθεση η οποία ενδεχομένως να είναι ακόμα πιο σημαντική, η οποία στοχεύει στην ηθική απαξίωση των εργαζόμενων. Το αυτό ισχύει γενικότερα στο δημόσιο τομέα, αλλά ειδικά στους Δήμους και ειδικά στο Δήμο της Αθήνας. Μια τέτοια ηθική απαξίωση είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει να το ακούμε τα τελευταία χρόνια. Αυτή όλη η φιλοσοφία αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους ως κόστος, ως μία μεταβλητή μέσα σε μία συνάρτηση η οποία μετρά το εργασιακό κόστος και τι πρέπει επομένως να κάνουμε όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε το κόστος, πρέπει να το συμπιέσουμε, πρέπει να το μειώσουμε. Επομένως σε αυτή τη φιλοσοφία ακριβώς εντάσσεται η πολιτική η οποία ακολουθείται σήμερα, αντιλαμβανόμενη τους εργαζόμενους ως κόστος, να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να συμπιέσουμε αυτό το κόστος. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι σε σχέση με αυτή τη φιλοσοφία. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε τους εργαζόμενους, είτε αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι αυτοί καθ' αυτοί αμιγώς δημοτικοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, ως ένα περιουσιακό στοιχείο του Δήμου. Και θα φροντίσουμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε τις συνθήκες έτσι ώστε να αξιοποιούνται οι δυνατότητές τους, έτσι ώστε αυτό το περιουσιακό στοιχείο του Δήμου να μπορέσει να λειτουργήσει με τρόπο αποτελεσματικό και λειτουργικό για να δημιουργηθούν οι συνθήκες αυτές που θα είναι πολλαπλασιαστικές και για την κοινωνία και για τους πολίτες. Βασική μας επιδίωξη ως δημοτική παράταξη που διεκδικεί τη Δημοτική Αρχή στο Δήμο της Αθήνας είναι ένας Δήμος δημοκρατικός μέσα σε μια πόλη που θα είναι δημοκρατική. Ο αυταρχισμός, η αδιαφάνεια, η έλλειψη λογοδοσίας, ο συγκεντρωτισμός είναι ένα διέξοδο και αποτυχημένο μοντέλο διοίκησης που δεν αφορά μόνο τους δημότες, αλλά αφορά και τους εργαζόμενους στο Δήμο. Η δική μας αντίληψη βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα αυτής της λογικής. Θέλουμε δηλαδή ένα σχεδιασμό και έργο που θα προκύπτει μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο και διαβούλευση και θα είναι ανοιχτό στον έλεγχο και τη λογοδοσία. Βασική μας επιδίωξη θα είναι η καθιέρωση σταθερών σχέσεων εργασίας στο Δήμο. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν η δουλειά ενός Δήμου να μην βασίζεται σε αξιοπρεπείς σχέσεις εργασίας μέσα στον ίδιο του το χώρο. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση
να αποδεχτούμε νέες απολύσεις. Όχι μόνο και μόνο εξαιτίας της δυστυχίας που προκαλεί η ανεργία και της συμπίεσης των εισοδημάτων των οικοκυριών, αλλά και επιπλέον επειδή μέσα από τις απολύσεις στην ουσία εξυπηρετείται ένα στρατηγικό σχέδιο συρρήκνωσης των λειτουργιών και των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό προφανώς την ιδιωτικοποίηση όλο και περισσότερων τέτοιων λειτουργιών. Αυτό ακριβώς βλέπουμε, επιτρέψτε μου, και με τους σχολικούς φύλακες. Αυτό βλέπουμε και με την απαξίωση και των δημοτικών ιατρείων. Αυτό βλέπουμε και με την απαξίωση και της καθαριότητας, των υπηρεσιών καθαριότητας. Αυτό βλέπουμε σε μια σειρά από δραστηριότητες και υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος πρέπει και οφείλει να είναι συμπαραστάτης σε κάθε προσπάθεια τόσο ως προς την κυβέρνηση όσο και μέσα από την ΚΕΔΕ για να βελτιωθούν οι αποδοχές και οι παροχές υγείας όλων των εργαζομένων. Και θα είμαστε, όσο οφείλουμε, στο πλευρό όσων υπερασπίζονται στα δικαστήρια τις θέσεις εργασίας στο βαθμό που αυτές, και είναι πολλές, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ο Δήμαρχος, από τη δική του πλευρά, η Δημοτική Αρχή οφείλει να έχει τακτική και άμεση επικοινωνία με τους υπαλλήλους. Θα έχει και οφείλει να έχει τακτικές υποχρεωτικές συναντήσεις με τα σωματεία των εργαζομένων για θέματα συνθήκων εργασίας και οργάνωσης της δουλειάς τους. Ξέρουμε ότι μέχρι τώρα η Δημοτική Αρχή δεν αναγνώριζε όπως άξιζε το ρόλο των εργαζομένων. Και αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να το αλλάξουμε. Βασική αρχή είναι ο απόλυτος σεβασμός στην ανθρώπινη και υπαλληλική αξιοπρέπεια του κάθε εργαζομένου. Και αυτό είναι βασικός στόχος και επιδίωξή μας, όχι για να φανούμε καλοί με τους εργαζόμενους, αλλά ακριβώς αυτό πηγάζει και μέσα από τη δικιά μας φιλοσοφία περί της δημόσιας διοίκησης, αλλά και σε σχέση με το πώς πρέπει να είναι ο ρόλος των εργαζόμενων σε οποιαδήποτε διαδικασία. Αναφορικά με το για ποιους δουλεύει ο Δήμος και μία Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος μπορεί να κάνει πολλά παίζοντας τον πολιτικό ρόλο που του αντιστοιχεί, δρώντας γενικά υπέρ των συμφερόντων της εργασίας, των ανθρώπων της δουλειάς και των ανέργων. Το βασικό ερώτημα είναι για ποιους πρέπει να δουλεύει ο Δήμος. Και σε αυτό το ερώτημα μας χωρίζει άβυσος πραγματικά από τις συστημικές δυνάμεις. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Δήμος μπορεί και πρέπει να πάρει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, είτε αξιοποιώντας τα εργαλεία που διαθέτει, είτε ρίχνοντας το πολιτικό του βάρος για την άσκηση πίεσης εκεί ακριβώς που χρειάζεται. Αυτονόητα ο Δήμος οφείλει να εξαντλήσει τις δυνατότητές του προκειμένου να υπερασπιστεί την πόλη αλλά και κυρίως τους ανθρώπους της. Η προσπάθεια στήριξης των μικρών επιχειρήσεων και των καταστημάτων στις γειτονιές, η οργανωμένη υποστήριξη σε συνεταιριστικά εγχειρήματα ή σε καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι μια προγραμματική θέση που στοχεύει ακριβώς σε αυτό. Να βάλει ο Δήμος πλάτη ώστε η πόλη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της βαθιάς κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Κομμάτι της πολιτικής αυτής είναι φυσικά και η οργάνωση της αλληλέγγυας δράσης. Δεν βλέπουμε την αλληλεγγύη μόνο ως μία απλή υπόθεση χορηγών όπως κάνει ο κύριος Καμίνης. Αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει το Δήμο είναι η στήριξη των πιο αδύναμων. Αυτών που κοιμούνται δηλαδή στα παγκάκια, αυτών που τρώνε στα σκουπίδια, αυτών που ζουν χωρίς καμία ασφαλιστική κάλυψη, αυτών που κινδυνεύουν με αρπαγή της κατοικίας τους λόγω οφειλών στην τράπεζα ή στην εφορία. Ο Δήμος πρέπει και μπορεί να οργανώσει την αλληλεγγύη μέσα στην πόλη, στείνοντας δικά του δίκτυα, αλλά και με το συντονισμό όλων των κοινωνικών πρωτοβουλειών που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Τέλος, πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών. Πρώτο θέμα σε σχέση με το Δήμο είναι η προγραμματισμένη ιδιωτικοποίηση του νερού που θα μετατρέψει σε εμπόρευμα ένα κρίσιμο, το πιο κρίσιμο κοινωνικό αγαθό. Η εμπειρία από άλλες χώρες, και είναι μεγάλη αυτή η εμπειρία, είναι πραγματικά τρομακτική και μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι όλοι
οι αντίπαλοι υποψήφοι αρνούνται να τοποθετηθούν γύρω από αυτό το θέμα σαν να μην υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα. Εννοείται φυσικά ότι ο Δήμος θα είναι παρόν πάντα εκεί που χρειάζεται για να υποστηρίξει τους αγώνες των εργαζομένων τόσο στους χώρους δουλειάς όσο και στις κινητοποιήσεις τους. Γιατί η υπεράσπιση της εργασίας είναι πρώτα απ' όλα υπόθεση της ίδιας της κοινωνίας και ένας Δήμος που θέλει να εκφράζει την κοινωνία οφείλει να υπερασπίζεται το δικαίωμα στην εργασία. Θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας ότι αυτά ακριβώς τα οποία λέμε εμείς εδώ πέρα τα λέμε με πλήρη συνείδηση σε όλα τα ακροατήρια, ανεξάρτητα αν είναι ακροατήρια τα οποία είναι φιλικά στους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση ή δεν είναι φιλικά, φιλικά προς αυτούς. Αυτό το λέω γιατί εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να χαϊδέψουμε αυτιά όταν αφορούν τέτοια σημαντικά κομβικά ζητήματα, δεν έχουμε διάθεση να κάνουμε την παραμικρή υποχώρηση σε ζητήματα που είναι στο δικό μας DNA, σε ζητήματα τα οποία αφορούν το δικό μας αξιακό κώδικα, σε ζητήματα που αφορούν τη δική μας κοινωνική ιεράρχηση, την κοινωνική ιεράρχηση μιας αριστερής δημοτικής παράταξης. Επομένως, νομίζω ότι προσπαθούμε να κάνουμε σαφές με τον πλέον πιο εμφατικό τρόπο ότι ακριβώς ως δημοτική παράταξη που διεκδικεί τη δημοτική αρχή αυτής της πόλης και ως όντας αισιόδοξη νέα δημοτική αρχή από το Σεπτέμβριο του 2014 θα είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων με κάθε τρόπο, είτε αυτό αφορά τους εργαζόμενους στο Δήμο της Αθήνας, είτε τους δημόσιους υπάλληλους όπου και να εργάζονται, είτε τους ιδιωτικούς υπάλληλους σε όποιο χώρο εργασίας και αν είναι. Και προφανώς στο πλευρό και των ανέργων, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αν θέλουμε να συμβάλλουμε σε αυτή την κοινωνική αλλαγή που επιθυμούμε όλοι μας, αυτό περνάει μέσα από τον κόσμο της εργασίας. Και γι' αυτό θα είμαστε δίπλα σε αυτόν τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ.